να προχωρήσουμε στην επόμενη εισήγηση που έχει τίτλο «Η εκπαίδευση κλινικών δεξιοτήτων στην προπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση, το παρόν και το μέλλον». Και η εισηγήτρια είναι η κυρία Μοιρασχεντή, η οποία είναι υπεύθυνη του Γραφείου Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσουμε με λίγα λόγια για τις κλινικές δεξιότητες, πώς γίνεται η εκπαίδευση και η εξέταση, την εμπειρία μας από την ιατρική σχολή και θα κλείσουμε λίγο με το τι θα γίνει στο μέλλον με την εκπαίδευση των κλινικών δεξιοτήτων. Για να πούμε ότι οι φοιτητές μας τελειώνοντας τη σχολή έχουν αποτελεσματική εκπαίδευση, δεν φτάνει μόνο να τους μεταδώσουμε γνώσεις, θα πρέπει να τους μάθουμε συγκεκριμένες τάσεις, συμπεριφορές και δεξιότητες. Ποιες όμως κλινικές δεξιότητες, αφού είναι αυτό το θέμα μας, θα πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε? Υπάρχουν διάφορες διεθνείς ομοφωνίες, όπως το Tomorrow Doctors και το Scottish Doctors, που αναφέρουν ποιες είναι οι κλινικές δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι φοιτητές μόλις τελειώσουν την προπτυχιακή τους εκπαίδευση. Κάποιες από αυτές τις δεξιότητες είναι δεξιότητες επικοινωνίας, λήψη ιατρικού ιστορικού, κλινικές και εργαστηριακές τεχνικές, κριτική σκέψη, διάγνωση, θεραπεία, να μπορούν να εργάζονται σε ομάδες και να διατηρούν τον επαγγελματισμό τους και την ιατρική ηθική και δεοντολογία. Σύμφωνα με τον Μίλλερ, έχουμε την πυραμίδα των γνώσεων, όπου στη βάση υπάρχουν οι θεωρητικές γνώσεις, ξέρω κάτι, συνεχίζουμε με το συνδυασμό των θετικών θεωρητικών γνώσεων, ξέρω πώς. Στη συνέχεια μπορούμε να δείξουμε κάτι σε συνθήκες προσομοίωσης και στο τέλος, στην κορυφή της πυραμίδας, υπάρχει το ξέρω πώς να πραγματοποιώ μια δεξιότητα σε πραγματικούς ασθενείς. Με βάση έρευνες που έχουν γίνει, η ικανότητα των νέων γιατρών να εκτελούν ακόμη και τις πιο βασικές κλινικές δεξιότητες ποικίλει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν μπορούμε λοιπόν να αφήσουμε στην τύχη και στην έλλειψη εκπαίδευσης τους προπτυχιακούς μας φοιτητές. Τα πρώτα βήματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έγιναν με το πρόγραμμα Μαργαρίτα και στη συνέχεια δημιουργήθηκε το επιλεγόμενο μάθημα του Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων, το οποίο λειτουργήσε πιλωτικά το 2004 και από το 2005 μέχρι σήμερα είναι επιλεγόμενο μάθημα του δεύτερου έτους. Ο σκοπός του εργαστηρίου ήταν να εισάγουμε τους φοιτητές από τα πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους, τις βασικές κλινικές δεξιότητες, σε ένα συστηματικό και ασφαλές περιβάλλον, πριν από την επαφή τους με τους πραγματικούς ασθενείς. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι επειδή δεν έχουμε συγκεκριμένο χώρο, χρησιμοποιούμε τα τακτικά εξωτερικά ιατρία του ΑΧΕΠΑ σε ώρες μη λειτουργίας τους. Η εκπαίδευση των φοιτητών γίνεται σε ολιγομελή τμήματα των 6 ή 7 ατόμων το μεγαλύτερο και υπάρχει μια διεπιστημονική εθελοντική ομάδα εκπαιδευτών που αποτελείται από τους 4 συντονιστές, 47 εκπαιδευτές που είναι γιατροί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι υγείας και έχουμε και τους 14 βοηθούς φοιτητές μας, οι οποίοι είναι φοιτητές που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση στο εργαστήριο και βοηθούν στην πραγματοποίηση του μαθήματος. Σε κάθε μάθημα ξεκινάει με μια θεωρητική βάση, κάποιες παρουσιάσεις σε PowerPoint, κάποια εκπαιδευτικά βίντεο. Στη συνέχεια έχουμε επίδειξη της δεξιότητας από τον εκπαιδευτή και τελειώνουμε με την εφαρμογή από τους φοιτητές, είτε σε ζευγάρια, είτε σε εκπαιδευτικά προπλάσματα, πάντοτε υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών τους. Το μάθημα αποτελείται από ένα αρχικό θεωρητικό σεμινάριο που αφορά τη λήψη και συγγραφή ιατρικού ιστορικού και την πρώτη επαφή με τον ασθενή και ακολουθούν τα εργαστήρια που αφορούν τις δεξιότητες επικοινωνίας, την πρόληψη λοιμώξεων, την εισαγωγή στην κλινική εξέταση, ζωτικά σημεία, φλεβοκέντηση, ενέσεις, τοπική αναισθησία και συραφή τραύματος, καθετηριασμό ουροδόχου κύστης και διαχείριση του αρεγωγού. Τα προηγούμενα χρόνια οι φοιτητές έπαιρναν κάποιες σημειώσεις ή κάποια DVD, αλλά από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο έχουμε τη χαρά να έχουμε το δικό μας βιβλίο «Βασικές κλινικές δεξιότητες» που συντάχθηκε από τους εκπαιδευτές του εργαστηρίου. Βέβαια, για να δούμε αν έχουμε επιτυχία σε αυτό που διδάσκουμε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την ανάλογη μέθοδο αξιολόγησης, που όπως βλέπετε εδώ για την εκπαίδευση σε συνθήκες προσομοίωσης, είναι η εξέταση OSCE. Τι είναι η εξέταση OSCE? Βγαίνει από το Objective Structure Clinical Examination, δηλαδή αντικειμενικά δομημένη κλινική εξέταση.
Έχουμε μία σειρά σταθμών, όπου σε κάθε σταθμό ο φοιτητής εξετάζεται σε μία συγκεκριμένη κλινική δεξιότητα με τη χρήση ειδικών προτυποποιημένων κλιμάκων βαθμολογίας. Εδώ βλέπουμε μία σειρά σταθμών. Συνήθως απαιτούνται πάνω από 8 σταθμοί για να, να είναι αξιόπιστη η εξέτασή μας, όπου οι φοιτητές έχουν... με το που φτάνουν στον χώρο της εξέτασης, ενημερώνονται αναλυτικά για τον τρόπο και έχουν ένα λεπτό για να διαβάσουν τις οδηγίες του κάθε σταθμού και 6 λεπτά στη συνέχεια στον κάθε σταθμό για να πραγματοποιήσουν τη δεξιότητα. Η βαθμολογία, όπως είπαμε, γίνεται με τα ειδικά checklist για να είναι και αντικειμενική. Και να δούμε λίγο, μας είπε πάρα πολύ ωραία ο κύριος Γουλής προηγουμένως, τι θα γίνει στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Οι κλινικές δεξιότητες μπορούν να ομαδοποιηθούν για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα σε διαγνωστικές, θεραπευτικές, πρόληψη λοιμόξεων, επικοινωνία, μεθοδολογία έρευνας και να διαμοιραστούν στο πρόγραμμα σπουδών, όπου ανάλογα με το εξάμηνο και τα υπόλοιπα μαθήματα θα μπορούν ακόμη και από τα πρώτα εξάμηνα να γίνεται εκπαίδευση σε διάφορες κλινικές δεξιότητες, η οποία θα ακολουθεί το σπυροειδές μοντέλο που προτείνει ο Χάρντεν, δηλαδή θα είναι σταδιακή, θα είναι επαναληπτική και συνεχή σε όλα τα έτη σπουδών, θα ξεκινάει από το εργαστήριο κλινικών δεξιοτήτων σε συνθήκες προσομοίωσης για να μπουν οι αρχικές βάσεις και να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των ασθενών και θα συνεχίζει όσο προχωράνε τα έτη σπουδών μέσα στο κλινικό περιβάλλον. Ένα ιδανικό μοντέλο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είναι η εκπαίδευση στις κλινικές δεξιότητες να ξεκινάει με την αναγνώριση των μαθησιακών αναγκών στο κλινικό περιβάλλον. Στη συνέχεια να πηγαίνουμε στο εργαστήριο κλινικών δεξιοτήτων για να εξασκηθούμε σε συνθήκες προσομοίωσης, έτσι ώστε να είναι ασφαλής η ασθενή μας, και στη συνέχεια να επιστρέφουμε στο κλινικό περιβάλλον για εφαρμογή της δεξιότητας και επανάληψη. Βέβαια, δεν θα σταματήσει ποτέ η επικοινωνία με το εργαστήριο κλινικών δεξιοτήτων, στο οποίο θα μπορούμε να επανερχόμαστε για να βελτιωθούμε και να εξασκηθούμε περισσότερο. Βασικά σημεία λοιπόν που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι πρέπει να γίνει σαφής προσδιορισμός των κλινικών δεξιοτήτων που θα διδάσκονται οι φοιτητές μας προπτυχιακά. Η εκπαίδευση να είναι συστηματική και να ξεκινάει από τα πρώτα έτη, να γίνεται αντικειμενική αξιολόγηση όπως με την εξέταση OSCE. Και να τονίσουμε ότι το εργαστήριο κλινικών δεξιοτήτων είναι το ιδανικό περιβάλλον για εκπαίδευση πριν από την επαφή με τους ασθενείς και με την εμπειρία που έχουμε μπορούμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη αναλόγων εργαστηρίων σε άλλες ιατρικές σχολές της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Να προχωρήσουμε.